ευχαριστήσω ειλικρινά, διότι εγώ τώρα είμαι 30 χρόνια πρόεδρος και στα 30 χρόνια δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ τίποτα η Δημοτική Αρχή. Στο πρόσωπό σου θέλω να ευχαριστήσω όλη τη Δημοτική Αρχή, διότι πράγματι μας φέρεστε με τον καλύτερο τρόπο. Πράγματι μας φέρεστε ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας του Κερατζινιού και της Τραπετσόνας. Σε ευχαριστώ και εγώ και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο από τα βάθη της καρδιάς μας. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατζινιού Τραπετσόνας. Στους πολιτικούς τους ευχαριστώ από καρδιάς, διότι πράγματι ανεξαρτήτου κόμματος, δεν το τοποθετώ, πάντα οι πόρτες είναι ανοιχτές για την Ένωση Κριτών. Και ξέρετε τι μου δίνει αυτό? Μου δίνει το δικαίωμα να λέω ότι και εμείς έστω και ερασιτέχνες κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Και δεν προσβάλλουμε κανένα, προσπαθούμε να είμαστε ίσοι και να εκτελούμε και εμείς ό,τι μπορούμε για όλους τους πολιτικούς. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Στους νέους έχουμε καλή επιτυχία, στους νέους βουλευτές, και οι εκλογές οι άλλες, ό,τι είναι γραπτό, ό,τι θέλει ο Νικολός, ας φέρει. Τελειώνοντας, θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο της πόλης μας να κάνει ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ. Όπως πάντα, δύο κουβέντες. Αφού και εγώ πριν μπω στο σημαντικό κομμάτι της σημερινής ημέρας, ότι για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το ζωντανό κομμάτι αυτής της πόλης, που η ομορφιά που έχει η πόλη μας είναι ότι είναι ένα κράμα ανθρώπων, πολιτισμών, ιστορίας, κουλτούρας, τα ξέρεις καλύτερα από μένα που σκάχεται το Κερατζίνι Τραπετσόνα. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της πόλης είναι οι Κρήτες, που έχουν να διδάξουν πολλά στις νεότερες γενιές και από την ιστορία τους και από τη στάση ζωής τους και από τον τρόπο που έβλεπαν τη ζωή, και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δύο κουβέντες για τη σημερινή μέρα να μου επιτρέψεις να πω. Η μάχη της Κρήτης και η ηρωική αντίσταση του κρητικού λαού απέναντι στον κυβισμό που τόλμησε να προβάλλει αυτή τη μνημειώδη αντίσταση. Σήμερα, τα μηνύματα που συνοδεύουν αυτό το γεγονός και μιλούν για εκείνους και εκείνες που δεν συμβιβάστηκαν στην ιδέα της υποδούλωσης παραμένουν απολύτως επίκαιρα, όσο και να μην φαίνεται. Συλλογική αντίσταση για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας απέναντι στην φρίκη του ναζισμού. Η μάχη της Κρήτης δεν αποτελεί μόνο ένα στρατιωτικό ιστορικό γεγονός, αλλά κυρίως ένα σπουδαίο συμβολισμό που αποδεικνύει τη δύναμη που μπορεί να προκύψει από τη συλλογική δράση και αντίσταση. Έτσι έμενε να γραφτεί μια ακόμα λαμπρή ιστορική παρακαταθήκη στην πλούσια αντιφασιστική παράδοση της χώρας. Η στάση τους μας εμπνέει και μας διδάσκει. Το ορθωμένο ανάστημά τους μας γεμίζει δύναμη για να δώσουμε και εμείς από το δικό μας μετερίζει σε αυτές τις συνθήκες, στις δικές μας μάχες. Ενάντια στην ιστορική λύθη, γιατί αυτό κάνετε. Ακόμα μια χρονιά, με σεβασμό και ταπεινότητα, η Ένωση Κρητών και εμείς μαζί της τιμούμε όλους όσους πολέμησαν τη χτινόδη και φρικιαστική ιδεολογία του ναζισμού στα πεδία τρομαχών, θυσιάζοντας ακόμα και την ίδια τους τη ζωή για τη δική μας ελευθερία. Θυμόμαστε και τιμάμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί λαός που ξεχνάει αυτές τις σελίδες της ιστορίας του είναι ένας λαός καταδικασμένος να μην έχει προοπτική. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτό που κάνετε, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Μάιος 1941, 82 χρόνια πριν, για τις ημέρες, τις ώρες και τις δυσκολίες εκείνου του δύσκολου Μάιου στην Κρήτη θα μας μιλήσει η φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορ του ΕΚΠΑ, Εκατερίνη Παρτζαλάκη.
Η μάχη της Κρήτης, δηλαδή η επιχείρηση κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ης Μαΐου του 1941, ξεκίνησε με την επιχείρηση από αέρος των Γερμανών με συνθηματικό όνομα επιχείρηση Ερμής εναντίον του νησιού ως την 1η Ιουνίου. Με την επιχείρηση αυτή, οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις. Ωστόσο, αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ, ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σήμερα, η μάχη της Κρήτης θεωρείται η πρώτη μεγάλη επιχείρηση από αέρος και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος. Η μάχη θεωρείται επίσης πολύ σημαντική για τους κρητικούς λόγω της αναπάντηχης στεναρής αντίστασης που πρόβαλαν εναντίον των αριθμητικά ανώτερων Γερμανών και του μεγάλου τιμήματος που είχε η επίθεση και η επακόλουθη κατοχή στον πληθυσμό του νησιού. Η Κρήτη βρισκόταν στα σχέδια των Βρετανών από τα πρώτα στάδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Απρίλιο του 1940, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων εξέτασαν το ενδεχόμενο κατάληψης της νήσου σε περίπτωση εισόδου στον πόλεμο της Ιταλίας, η οποία έως τότε κρατούσε ουδέτερη στάση. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, με τη διαφαινόμενη κατάρρευση της Γαλλίας, συμμάχου του Ηνωμένου Βασιλείου, και την είσοδο τελικά της Ιταλίας στον πόλεμο, οι Βρετανοί έθεσαν ως στρατηγικούς στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο να μην πέσει η Κρήτη στα χέρια των Ιταλών και να εξουδετερωθούν οι ιταλικές δυνάμεις στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, εξασφάλισαν τη συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης να καταλάβουν την Κρήτη και τη Μήλο σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχόταν επίθεση από την Ιταλία. Οι Γερμανοί είχαν επίσης επισημάνει αρκετά νωρίς τη σπουδαιότητα της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης. Στις 25 Οκτωβρίου του 1940, ο αντιστράτηγος Φρανς Χάλτερ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού Ξηράς, ανέφερε ότι η κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο εξαρτιόταν από την κατάληψη της Κρήτης που έκαναν το περίπλου της Αφρικής και διαρκούσαν 6 εβδομάδες. Ο Βέιβελ δεν μπορούσε να αναπτύξει νοτιοαφρικανικά στρατεύματα παρά μόνο στο μέτωπο της Ανατολικής Αφρικής. Ενώ για τη χρησιμοποίηση νεοζηλανδικών και αυστραλιανών μονάδων χρειαζόταν την έγκριση των κυβερνήσεων των χωρών αυτών. Αντίστοιχα, μεγάλες ελλείψεις εξοπλισμού και εφοδιασμού υπήρχαν στην αεροπορία και το ναυτικό. Στις 29 Οκτωβρίου του 1940, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ, σε σύσκεψη επιτελών στο Λονδίνο, ζήτησε να σταλούν στην Κρήτη 2 ταξιαρχίες, να κατασκευαστούν αεροδρόμια και να μετατραπεί ο όρμος της Ούδας σε βάση ανεφοδιασμού του Βρετανικού στόλου της Μεσογείου. Οι πρώτες δυνάμεις που στάλθηκαν στο νησί ήταν στις 31 Οκτωβρίου, ένα τάγμα πεζικού στον κόλπο της Ούδας και ακόμη 2.500 άνδρες που αφήθησαν στις 6 Νοεμβρίου, εξοπλισμένοι με αντιεροπορικά πυροβόλα. Πρώτος διοικητής των Βρετανικών δυνάμεων στην Κρήτη ήταν ο ταξίαρχος Ορτ Τίνμπουρι. Οι Γερμανοί, αφού πραγματοποίησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα 6 έως 30 Απριλίου του 1941 το κύριο μέρος της αποστολής τους, δηλαδή την κατάκτηση της υπηρετικής Ελλάδας, άρχισαν αμέσως και προπαρασκευάζονται για την κατάκτηση της Κρήτης. Η εισβολή των Γερμανών έπρεπε να πραγματοποιηθεί σύντομα και κατά τρόπο κεραυνοβόλο για να συνεχίσουν τα κατακτητικά τους σχέδια προς Ρωσία, Μάλτα και Κύπρο. Την πρόταση για εισβολή από αέρος στην Κρήτη έκανε στον αρχηγό της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, Χέρμαν Γκέρινγκ, τέραρχος Κουρτ Στούντερ, δημιουργός της Μεραρχίας Αλεξιδοπιστών και διοικητής του 11ου Αεροπορικού Σώματος. Οι δυο τους επισκέφτηκαν τον Χίτλερ στις 21 Απριλίου του 1941, ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις προβλέποντας μεγάλες απώλειες και προτείνοντας τη χρησιμοποίηση των αλεξιπτωτιστών για την κατάκτηση της Μάλτας. Ωστόσο,
έδωσε την έκθεσή του για την επιχείρηση που ονομάστηκε Ερμής, εκδίδοντας την υπαριθμό 28 Διαταγή Γενικών Επιχειρήσεων στις 25 Απριλίου του 1941. Η διοίκησή της ανατέθηκε στο Γκέρινγκ, ο σχεδιασμός και διεξαγωγή της στον πτέραρχο Αλεξάνδρ Λέρ, διοικητή του 4ου Αεροπορικού Στόλου. Ο 4ος Αεροπορικός Στόλος περιλάμβανε το 11ο και το 8ο Αεροπορικό Σώμα. Το 11ο Αεροπορικό Σώμα αποτελούταν από τις μονάδες που θα πολεμούσαν στο έδαφος, την 7η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών και την 22η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία. Το 8ο Αεροπορικό Σώμα περιλάμβανε 550 βομβαρδιστικά και καταδιοκτικά αεροσκάφη. Επίσης, είχε στη διάθεσή του 10 σμιναρχίες μεταβολικών αεροσκαφών, από τις οποίες οι 9 θα μετέφεραν τους αλεξιπτωτιστές και μία θα ρημουλκούσαν αιμοπλάνα των μονάδων εφόδου. Η επιχείρηση Ερμής ήταν η πρώτη αποστολή που επρόκειτο να φέρει σε πέρασμό της η πολεμική αεροπορία. Κατά το σχεδιασμό της επιχείρησης είχαν εκπονηθεί 2 σενάρια. Το πρώτο, το οποίο υπερασπιζόταν από τον ΛΕΡ, προέβλεπε την απόβαση μόνο στο δυτικό μέρος του νησιού, από το αεροδρόμιο του Μάλεμε έως τα Χανιά, ενώ στη συνέχεια θα γινόταν προώθηση προς τα ανατολικά. Το σενάριο αυτό εξασφάλισε τη συγκέντρωση δυνάμεων σε ένα μόνο σημείο και κατά συνέπεια γερμανική κυριαρχία τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Τα μειονεκτήματά του ήταν ότι παρατηνόταν η διάρκεια της επιχείρησης. Τα στρατεύματα θα έπρεπε να ανεφοδιάζονται από αέρος, άφηνε τα άλλα 2 αεροδρόμια της Κρήτης στη διάθεση των αντιπάλων, ενώ ήταν αμφίβολη η δυνατότητα του διαδρόμου προσγείωσης στο Μάλεμε να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλη κίνηση. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο υποστηριζόταν από το Στούντεν, προέβλεπε την ταυτόχρονη επίθεση σε 7 σημεία, με σκοπό να πέσουν αμέσως στα χέρια των αλεξιπτωτιστών οι μεγάλες πόλεις και τα αεροδρόμια. Αυτό όμως θα είχε ως συνέπεια τη διάσπαση των λιγοστών γερμανικών δυνάμεων και θα καθιστούσε ευχερή την εξόδωσή τους. Ο Στούντεν επιθυμούσε επίσης να μην υπάρξουν προπαρασκευαστικοί βομβαρδισμοί ώστε να ευνηδιαστούν οι αμυνόμενοι. Στο παράτολμο αυτό σχέδιο ήταν αντίθετος ο διοικητής του 8ου Αεροπορικού Σώματος, καθώς το σώμα του δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει επαρκώς τις επίγειες δυνάμεις. Ο ίδιος επιθυμούσε να προηγηθεί της απόβασης τετραήμερος αεροπορικός βομβαρδισμός με σκοπό την καταστροφή των εχθρικών αεροσκαφών, πλοίων, αντιαεροπορικών πυροβόλων και του επικοινωνιακού δικτύου. Τελικά, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση επίθεσης σε 4 σημεία, στο Μάλεμε, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Η επίθεση θα γινόταν σε 2 κύματα, καθώς δεν επαρκούσαν τα μεταβολικά αεροσκάφη για ταυτόχρονη επίθεση. Το πρώτο κύμα θα εξαπολυόταν στις 7 και 4 το πρωί και αποτελούταν από 2 ομάδες. Η ομάδα Κομίτης θα έπρεπε να καταλάβει τον διάδρομο προσγείωσης του Μάλεμε και να τον διατηρήσει ανοιχτό, ώστε να είναι δυνατή η προσγείωση γερμανικών αεροσκαφών. Το πρώτο κλιμάκιο της ομάδας Σάρης θα καταλάμβανε την πόλη των Χανίων και το λιμάνι της Σούδας. Το δεύτερο κύμα θα εξαπολυόταν στις 3 και 4 το απόγευμα, αποτελούμενο επίσης από 2 ομάδες. Το δεύτερο κλιμάκιο της ομάδας Σάρης θα καταλάμβανε το Ρέθυμνο και τον διάδρομο προσγείωσης της περιοχής. Τέλος, η ομάδα Ορίων θα καταλάμβανε την πόλη και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Την κατάληψη του τελευταίου θα ακολουθούσε προσγείωση αερομεταφερόμενων μονάδων, οι οποίες μαζί με τους αλεξιπτωτιστές θα κινούνταν προς τα Χανιά και θα κύκλωναν το σύνολο των αμυνόμενων. Το 8ο Αεροπορικό Σώμα θα παρήχε τελικά αεροπορική υποστήριξη στην επιχείρηση. Την δεύτερη μέρα της επιχείρησης, 2 στολίσκοι αποτελούμενοι από επιταγμένα πλοία, 63 μηχανοκίνητα καΐκια και 7 μικρά φορτηγά θα απέβλαν από τα Μέγαρα και τη Χαλκίδα, μεταφέροντας ενισχύσεις, εφόδια και υποζύγια. Ο πρώτος στολίσκος θα είχε προορισμό τον κόλπο της Σούδας ή τα Χανιά και ο δεύτερος το Ηράκλειο.
Μετά την κατάληψη του Ηρακλείου, θα αναχωρούσε από τον Πειραιά ένας τρίτος στολίσχος από μεγαλύτερα ακτοπλοϊκά σκάφη που θα μετέφερε ελαφρά τεθωρακισμένα και μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς. Για την προστασία των στολίσχων, το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε δύο παλαιές θερμοπυλακά τους. Το σχέδιο μεταφοράς από τη θάλασσα είχε προστεθεί ως ασφαλιστική δικλίδα κατόπιν επιμονής του Χίτλερ. Η προετοιμασία της επιχείρησης Ερμής συναντούσε πολλές οργανωτικές δυσκολίες που οφείλονταν στο φτωχό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο των Βαλκανίων, καθώς και στον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας λόγω της επερχόμενης γερμανικής εισβολής στη Σοβιετική Ένωση. Ο τέταρτος αεροπορικός στόλος είχε ήδη μεταφέρει προς Ανατολάς μεγάλο τμήμα του προσωπικού εδάφους, των πυρομαχικών και των αεροσκαφών του. Η 22η αερομεταφερόμενη μεναρχία, η οποία βρισκόταν στη Ρουμανία, ήταν αδύνατο να μεταφερθεί εγκαίρως στην Ελλάδα. Αντικαταστάθηκε από την 5η ορεινή μεναρχία, η οποία είχε πάρει μέρος στην κατάληψη της Ελλάδας και στρατοπέδευε στη Χαλκίδα. Εξαιτίας των σοβαρών απολειών της στις μάχες στη Στενοπό του Ρούπελ, η 5η ορεινή μεναρχία ενισχύθηκε με ένα τμήμα ορεινού συντάγματος από άλλη μεναρχία. Για τον εφοδιασμό με καύσιμα των μεταγωγικών αεροσκαφών, έπρεπε να μεταφερθούν από την Ιταλία με δύο ατμόπλια 12.000 τόνοι καυσίμων. Καθώς, για λόγους ασφαλείας έπρεπε να διέλθουν από τη διόρυγα της Κορίνθου, κλήθηκαν βατραχάνθρωποι του πολεμικού ναυτικού από το Κίελο για να την καθαρίσουν. Η καθυστέρηση αυτή οδήγησε στη μετάθεση της έναρξης της επιχείρησης Ερμής από τις 17 στις 20 Μαΐου. Για την εξυπηρέτηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού αεροσκαφών, οι Γερμανοί μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαν καθαρίσει, επεκτείνει και κατασκευάσει εκ νέου διαδρόμους απογείωσης χρησιμοποιώντας ανηλαιώς καταναγκαστική εργασία πολιτών. Ο Ιταλικός στρατός αρχικά αποθήθηκε από τους Έλληνες. Στη συνέχεια όμως, η γερμανική επέμβαση ανέκρεψε τα δεδομένα. Μετά την επιτυχή γερμανική εισβολή, το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, με τη συνδρομή οποιοδήποτε πλωτού μέσου ήταν διαθέσιμο στα ελληνικά λιμάνια εκείνη τη στιγμή, απομάκρυνε 57.000 συμμάχους στρατιώτες από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Από αυτούς, αρκετοί κατέληξαν στην Κρήτη, όπου ενίσχυσαν την υπάρχουσα στρατιωτική δύναμη των 14.000 ανδρών. Στην πραγματικότητα, στην αρχή της μάχης, οι σύμμαχοι είχαν το πλεονέκτημα της αριθμητικής ανωτερότητας και της ναυτικής υπεροχής. Οι Γερμανοί είχαν αεροπορική υπεροχή και μεγαλύτερη κινητικότητα, κάτι που τους επέτρεπε να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους πιο αποτελεσματικά. Το Μάιο του 1941, η άμυνα αποτελείται από περίπου 11.551 Έλληνες. Τρία τάγματα της 5ης μεραρχίας του ελληνικού στρατού, τα οποία είχαν μείνει πίσω όταν η υπόλοιπη μονάδα είχε μεταφερθεί στην Ηπειρωτική Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την Ιταλική εισβολή, την κριτική χωροφυλακή με 2.500 άνδρες, τη φρουρά Ηρακλείου, τάγμα άμυνας που αποτελούνταν κυρίως από προσωπικό για μεταφορές και διοικητική μερίδα, και υπολείμματα της 12ης και 20ης μεραρχιών ελληνικού στρατού που είχαν καταφύγει στην Κρήτη και είχαν οργανωθεί υπό Βρετανική διοίκηση. Υπήρχαν ακόμη μαθητές της Σχολής Οπλητών Χωροφυλακής, οι μαθητές της Σχολής Ευελπίδων, τμήμα οπλητών της αεροπορίας και 8 τάγματα νεοσυλλέκτων που είχαν καταφύγει στο νησί, μέσω Πελοποννήσου. Αυτές οι δυνάμεις ήταν ήδη οργανωμένες σε εισάριθμα συντάγματα εκπαιδευμένων νεοσυλλέκτων και αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα διαμόρφωση για την οργάνωση των ελληνικών μονάδων, ενισχύοντάς τες με έμπειρους άνδρες που έφταναν από την Ηπειρωτική χώρα.
Οι μονάδες που υπεράσπιζαν το νησί ήταν η δεύτερη νεοζηλανδική μεραρχία, εκτός από την έκτη ταξιαρχία και την διοίκηση του τμήματος που είχε σταλεί στην Αίγυπτο, η Αυστραλιανή 19η ταξιαρχία και η Βρετανική 14η ταξιαρχία πεζικού. Στη νεοζηλανδική μεραρχία, δίπλα στα 9 της τάγματα, εντάχθηκαν το 1ο, 2ο, 6ο και 8ο ελληνικό σύνταγμα και το έπεδο Χανίων. Στην 19η Αυστραλιανή ταξιαρχία με τα 2 της τάγματα εντάχθηκαν το 4ο, 5ο σύνταγμα του ελληνικού στρατού, το έπεδο Ρεθύμνου και το τάγμα πλητών της σχολής χωροφυλακής. Τέλος, στα 3 βρετανικά, ένα Αυστραλιανό και ένα σκοτσέζικο τάγμα της 14ης Βρετανικής Ταξιαρχίας εντάχθηκαν το 3ο και 7ο σύνταγμα του ελληνικού στρατού και το έπεδο Ηρακλείου. Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους 16 άρματα. Υπήρχαν ακόμα περίπου 20 μοίρες με πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων, κυρίως βαρέα, παιδινά και αντιεροπορικά. Πολλά από τα παιδινά ήταν ιταλικά που είχαν περιέλθει σε ελληνικά χέρια και δεν διέθεταν στόχαστρα βομβαρδισμού. Γενικά, οι αμυνόμενοι μειονεκτούσαν σοβαρά σε θέματα εξοπλισμού, αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και τα άλλα εφόδια βρίσκονταν πολύ κάτω από τις απαραίτητες ποσότητες, ενώ δεν υπήρχε καθόλου συμμαχική αεροπορία. Στις 30 Απριλίου, ο νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρντ Φράιμπεργκ διορίστηκε διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρήτη. Η κατοχή του νησιού παρήχε στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό άριστα λιμάνια για την Ανατολική Μεσόγειο. Με βάση τη Σούδα δρούσαν 2 στόλοι. Ένας με 2 καταδρομικά και 4 αντιτορπιλικά για να απαγορεύσει αποβάσεις στην Κρήτη από τη θάλασσα και ένας με 2 θωρυκτά και 8 καταδρομικά με αποστολή την προστασία του νησιού από τον Ιταλικό στόλο. Από την Κρήτη, η συμμαχική αεροπορία μπορούσε να βομβαρδίσει τις πετρελοπηγές του Πλοιέστη στη Ρουμανία. Επιπλέον, με την Κρήτη σε συμμαχικά χέρια, η νοτιοανατολική θέση των δυνάμεων του άξονα δεν θα ήταν ποτέ ασφαλής, κάτι που θα ήταν ζωτική σημασίας πριν ξεκινήσει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, δηλαδή η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου του 1941. Οι Γερμανοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις με συνεχείς βομβαρδισμούς του νησιού, κάτι που τελικά ανάγκασε τη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία να μεταφέρει τα αεροσκάφη της στην Αλεξάνδρεια, δίνοντας έτσι στη Γερμανική Αεροπορία την αεροπορική υπεροχή. Παρ' όλα αυτά, το νησί παρέμενε απειλή και θα έπρεπε τελικά να κατακτηθεί. Στις 25 Απριλίου, ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε την διαταγή του υπαριθμών 28, διατάζοντας έτσι την εισβολή στην Κρήτη. Οι δυνάμεις του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού από την Αλεξάνδρεια διατηρούσαν τον έλεγχο του υδάτινου χώρου γύρω από την Κρήτη. Έτσι, η έκβαση κάθε αμφίβιας επίθεσης θα αποφασιζόταν από μία μάχης αεροναυτικής φύσης, κάνοντάς την ένα ρυψοκίνδυνο τόλμημα στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι, λόγω της γερμανικής υπεροχής από αέρος, αποφασίστηκε εισβολή από αέρος. Αυτή θα ήταν η πρώτη πραγματική μεγάλης κλίμακας αεροπορική εισβολή, παρόλο που οι Γερμανοί είχαν χρησιμοποιήσει αλεξιτωτιστές και ανεμοπλάνα σε επιθέσεις, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα, στην εισβολή στη Γαλλία και στις κάτω χώρες, στην Νορβηγία, αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν σταλεί να καταλάβουν την γέφυρα της Διόρυγας της Κορίνθου, που οι Βρετανοί βασιλικοί μηχανικοί ετοιμάζονταν να ανατινάξουν. Οι Γερμανοί μηχανικοί προσγειώθηκαν με ανεμοπλάνα κοντά στη γέφυρα, ενώ πεζικό αλεξιπτωτιστό ασκούσε πίεση στις περιμετρικές δυνάμεις άμυνας. Η γέφυρα υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της σύραξης, κάτι που καθυστέρησε τη γερμανική προέλαση και έδωσε στους συμμάχους χρόνο να μεταφέρουν 18.000 στρατιώτες στην Κρήτη και 23.000 ακόμα στην Αίγυπτο, με κόστος όμως
την απώλεια ενός μεγάλου τμήματος του βαρέως οπλισμού. Υπήρχε η πρόθεση να χρησιμοποιηθούν Γερμανία αλεξιπτωτιστές της γερμανικής αεροπορίας για να καταληφθούν θέσεις κλειδιά του νησιού, συμπεριλαμβανομένων και αεροδρομίων, τα οποία μετέπειτα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά προμηθειών και πολεμοφοδίων από αέρος. Για την πραγματοποίηση της επίθεσης, το 11ο αερομεταφερόμενο σώμα θα έπρεπε να διαθέσει την 7η αερομεταφερόμενη μεραρχία, η οποία και θα έριχνε τους άντρες της με αλεξίπτωτα και ανεμοπλάνα, ακολουθούμενη από την 22η μεραρχία αεραπόβασης, όταν τα αεροδρόμια θα ήταν ασφαλή. Η επίθεση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 16 Μαΐου. Αναβλήθηκε όμως για τις 20 και η 5η ορεινή ημεραρχία αντικατέστησε την 22η ημεραρχία. Μέχρι τότε, οι διοικητές των συμμάχων ήταν ήδη ενήμεροι για την επικείμενη εισβολή μέσω των υποκλοπών Ούλτρα. Ο στρατηγός Φρέιμπερ είχε ενημερωθεί για το σχέδιο μάχης των Γερμανών και είχε ξεκινήσει να ετοιμάζει την άμυνα κοντά στα αεροδρόμια και στις βόρειες ακτές. Παρ' όλα αυτά, καθυστέρησε σημαντικά λόγω έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού και συνειδητοποίησε ότι ακόμα και οι ελαφρά οπλισμένοι αλεξιπτωτιστές είχαν ίση ή μεγαλύτερη δύναμη πυρός από τα δικά του στρατεύματα. Αν και οι πληροφορίες που είχε ο Φρέιμπερκ από τις υποκλοπές της Ούλτρα ήταν πολύ λεπτομερείς, η μετάφραση από τα γερμανικά είχε γίνει από γλωσσολόγους και όχι ειδικούς στην τακτική. Το αποτέλεσμα ήταν παραπλανητικές πληροφορίες που είχαν βγει από τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, τα γερμανικά μηνύματα ανέφεραν ναυτικές επιχειρήσεις, κάτι που επηρέασε σημαντικά την τοποθέτηση των στρατευμάτων του Φρέιμπερκ, καθώς περίμενε αμφίβια απόβαση, ενώ ο πραγματικός στόχος των Γερμανών ήταν το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Ο ναύαρχος Βίλχεμ Κανάρης, αρχηγός της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αρχικά ανέφερε ότι υπήρχαν μόνο 5.000 Βρετανοί στρατιώτες στην Κρήτη και καθόλου ελληνικές δυνάμεις. Η ΑΠΕ είχε προβλέψει ότι ο κρητικός πληθυσμός θα υποδεχόταν τους Γερμανούς ως απελευθερωτές, λόγω των ισχυρών δημοκρατικών και αντιμοναρχικών πεπιθήσεών τους, και ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην ευνοϊκή συμφωνία που απολάμβανε η πυρωτική Ελλάδα. Παρόλο που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν κρητικός και έχερε μεγάλη υποστήριξη από το νησί, οι Γερμανοί υποτίμησαν σοβαρά το βάθος του πατριωτισμού των κρητικών. Στην πραγματικότητα, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ακολουθία του είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα μέσω της Κρήτης με τη βοήθεια Ελλήνων και κοινωνιπολιτιακών στρατιωτών, Κρητών πολιτών, ακόμα και μιας ομάδας φυλακισμένων που είχαν απελευθερωθεί λόγω της προέλασης των Γερμανών. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανικής 12ης Στρατιάς περιέγραφε την κατάσταση ως λιγότερο αισιόδοξη, αλλά πίστευε ότι υπήρχαν πολύ λιγότεροι Βρετανοί και κοινωνιπολιτιακοί στρατιώτες από ό,τι υπήρχαν στην πραγματικότητα και ακόμα υποτίμησε τον αριθμό των Ελλήνων στρατιωτών που είχαν εγκαταλείψει την υπηρετική χώρα. Ο στρατηγός Αλεξάνδρ Λέρ ήταν πεπισμένος ότι θα μπορούσε να κατακτήσει το νησί με 2 μεραρχίες, αλλά αποφάσισε να κρατήσει την 6η ορεινή μεραρχία στην Αθήνα ως εφεδρεία. Τα γεγονότα που ακολούθησαν θα επαλήθευαν ότι αυτή ήταν μια σοφή απόφαση. Την πρώτη μέρα προβλέπονταν η κατάληψη των αεροδρομίων και λιμένων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, την δεύτερη της Σούδας, όπως και μεταφορά της 5ης ορεινής μεραρχίας στο Μάλεμε για ενίσχυση των αλεξιπτωτιστών. Οι ομάδες επιθέσεως ήταν 3. Δυτική ομάδα Κομίτης, Σύνταγμα Εφόδων Αλεξιπτωτιστών. Κεντρική ομάδα Άρης, 2ο και 3ο Σύνταγμα της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών. Ανατολική ομάδα Ορίων, 1ο Σύνταγμα της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών. Το πρωί της 20ης Μαΐου, την πρώτη δηλαδή μέρα μετά από σφοδρό βομβαρδισμό και πολυβολισμό από αεροσκάφη, άρχισε η κατακύματα ρήψη των αλεξιπτωτιστών και η προσγείωση ανεμοπλάνων στη Δυτική Κρήτη. Οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις αμέσως άρχισαν την εκτόξευση αντιαεροπορικών πυρών, ενώ οι μονάδες πεζικού
προσέβαλαν με δραστικά πυρά τους αλεξιπλουτιστές στον αέρα και στο έδαφος. Στο Μάλεμε, η ομάδα Κομίτης, υπό τον υποστράτηγο Μάι, κατέλαβε τη γέφυρα του ποταμού Ταυρονίτη και το στρατόπεδο της ΡΑΦ, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το αεροδρόμιο. Μέχρι τις απογευματινές ώρες, η μάχη για το ύψομα 107, που δέσποζε το αεροδρομίου, ήταν σκληρή, με τους Νεοζηλανδούς να προτάσουν στεναρή άμυνα. Η φθορά που είχαν υποστεί οι δυνάμεις των αμυνωμένων στο ύψομα 107, έκανε τον διοικητή τους να αμφιβάλλει για το πόσο μπορούσε να αντέξει νέα γερμανική επίθεση την επόμενη μέρα, με αποτέλεσμα τη νύχτα να αποσυρθεί από το ύψομα. Δυτικά του Μάλεμε, στο Κολυμπάρι, η Ελληνική Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων απέκρουσε με επιτυχία τους Γερμανούς, αλλά οι απώλειές της και η έλλειψη πυρομαχικών την ανάτασαν σε σύνθεξη σε νέα τοποθεσία. Στην περιοχή της Αγιάς διεξήχθησαν σφοδροί αγώνες ολόκληρη την ημέρα, με το 6ο Ελληνικό Σύνταγμα Πεζικού που κατήχε τα υψώματα νότια του χωριού Γαλατά και βρέθηκε μέσα στη ζώνη προσγείωσης του όγκου των Γερμανών, αλεξιπλουτιστών της ομάδας Άρης, να δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις. Ο διοικητής, ο υποδιοικητής, ένας διοικητής λόγου και πολλοί δημιουργήτες του συντάγματος ήταν μεταξύ των πρώτων νεκρών. Ο Άνισος Αγώνας υποχρέωσε το Σύνταγμα σε σύμπληξη προς τον Γαλατά. Οι Γερμανοί, παρά τις σοβαρές απώλειες, κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στην περιοχή των φυλακών της Αγιάς, όπου απέκρουσαν αντεπίθεση από ένα νεοζηλανδικό τάγμα το βράδυ. Η επίθεση για την κατάληψη της Σούδας και των Χανίων απέτυχε με μεγάλες απώλειες για τους αλεξιπλουτιστές, αναγκάζοντας τους Γερμανούς που ανέμεναν αντεπίθεση από τους Βρετανούς τη νύχτα να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους και να οργανωθούν αμυντικά στην περιοχή των φυλακών Αγιάς. Τις απογευματινές ώρες, 161 μεταφορικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρήψη αλεξιπλουτιστών και στρατιωτικού υλικού στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ένα τμήμα αλεξιπλουτιστών, αφού κατέλαβε τα χωριά Περιβόλια και Καστελάκια, κινήθηκε προς το Ρέθυμνο, αποκρούστηκε όμως από το τάγμα οπλιτών χωροφυλακής, με σημαντικές απώλειες και για τις δύο πλευρές. Έλληνες και Αυστραλοί απέκρουσαν με επιτυχία την επίθεση σε έναν λόφο δυτικά του αεροδρομίου του Ρεθύμνου, συλλαμβάνοντας μάλιστα 80 εχμαλώτους. Παρά τις σοβαρές απώλειές τους, που ανήλθαν στο 1/3 της δύναμής τους, οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το χωριό Αμπελάκια και έναν λόφο ανατολικά του αεροδρομίου. Στον τομέα Ηρακλείου, η επίθεση της ομάδας Ορίων ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι, με την πόλη του Ηρακλείου να δέχεται για μία ώρα σφοδρό βομβαρδισμό που της προκάλεσε σοβαρές καταστροφές. Η ρήψη των αλεξιπλουτιστών έγινε στις 4 το απόγευμα, χωρίς όμως να έχουν αεροπορική υποστήριξη. Γεγονός που ήταν αποφασιστική σημασίας για την τύχη των γερμανικών τμήματων. Το τάγμα αλεξιπλουτιστών που είχε ως στόχο την κατάληψη του αεροδρομίου εξοντώθηκε από βρετανικές και αυστραλιανές δυνάμεις, ενώ 2 τάγματα αλεξιπλουτιστών μειωμένης δύναμης υποχρεώθηκαν σε αμυντική στάση λόγω των επιθέσεων που δέχτηκαν από τολμηρούς ένοπλους πολίτες, χωροφύλακες και οπλίτες του 7ου Ελληνικού Συντάγματος Πεζικού. Τη δεύτερη μέρα, στις 6 το πρωί, γερμανικό μεταγωγικό προσγειώθηκε κάτω από τα πυρά των συμμάχων με σκοπό τη διακομιδή του τραυματία στρατηγού Μάι. Το 6ο Ελληνικό Σύνταγμα αναδιοργανώθηκε στο Γαλατά. Το 8ο απέκρουσε γερμανική επίθεση, αντεπιτέθηκε και διασκόρπισε τα εχθρικά τμήματα, εχμαλωτίζοντας τραυματίες Γερμανούς. Οι Γερμανοί εγκαταστάθηκαν στο λόφο 107 που δεσπόζει στο Μάλεμε μετά την απροσδόκητη και αδικαιολόγητη εγκατάλειψή του από τους Νεοζηλανδούς, η οποία κόστισε ουσιαστικά στους συμμάχους τη μάχη της Κρήτης. Από τις 6 το απόγευμα, τα μεταγωγικά Junker JU-52 άρχισαν να προσγειώνονται κάτω από τα πυρά των συμμάχων, άλλα εκεί, άλλα στην παραλία, άλλα προσταλασσόνονταν φλεγόμενα. Κάποια αποβίβαζαν άνδρες και υλικό και απογειώνονταν αμέσως, κάποια ούτε σταματούσαν, απλά τροχοδρομούσαν και οι άνδρες πηδούσαν έξω.
Επειδή το μικρό αεροδρόμιο δεν χωρούσε τέτοιο όγκο αεροσκαφών και υλικού, ένα κυριευμένο βρετανικό τάντ απομάκρυνε συνεχώς τα συντρίμια από τον διάδρομο προσγείωσης. Δύο γερμανικές νεοπομπές, 60 καΐκια με συνοδεία ιταλικών τορπιλακάτων, τα οποία ξεκίνησαν από Χαλκίδα και Πειραιά, μεταφέροντας δύο τάγματα ορεινών καταδρομέων, επισημάνθηκαν από τον βρετανικό στόλο που βύθισε 15 από 7, τα δε υπόλοιπα αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Μήλο. Πολλοί πνίγηκαν μπροστά στα μάτια των αλυσιπτωτιστών που πετούσαν από πάνω τους μέσα στα Γιούγκερ προς Κρήτη. Παλέμαχοι αλυσιπτωτιστές αναφέρουν ότι έριχναν τα σωσίβια τους στους συντρόφους στη θάλασσα. Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης, μετά από ενίσχυσή της και από δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα, ανερχόταν περίπου σε σύνολο 43.000 ανδρών, σε 11.500 Έλληνες και 31.500 Βρετανούς και Νεοζηλανδούς. Οι απώλειες των συμμάχων ανήλθαν σύμφωνα με την διεύθυνση ιστορίας στρατού για τους Έλληνες σε 426 νεκρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών και εχμαλώτων, ο οποίος δεν αναφέρεται. Οι απώλειες των Βρετανών ανήλθαν σε 1.742 νεκρούς, 1.737 τραυματίες και 11.835 εχμαλώτους. Επίσης, βυθίστηκαν δύο καταδρομικά, 6 αντιτορπιλικά και απολέστησαν πάνω από 2.000 αξιωματικοί και ναύτες. Η συνολική δύναμη του άξονα που πήρε μέρος στην επιχείρηση Ερμής ανερχόταν σε 22.750 άνδρες, από τους οποίους οι 14.000 ήταν αλυσιπτωτιστές, 1.370 αεροπλάνα και ανεμόπτερα και 70 πλοία. Οι απώλειες του άξονα ανέρχονταν σύμφωνα με τη διεύθυνση ιστορίας στρατού σε 1.990 νεκρούς, 1.995 αγνοούμενους και σοβαρά αριθμό τραυματιών. Συνολικά, οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξεπέρασαν τους 8.000 άνδρες. Οι απώλειες αεροσκάφη ανήλθαν σε 220 τελείως κατεστραμμένα και 150 περίπου με σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα όμως με τον Kurt Student, ο οποίος είχε και την διοίκηση της επιχείρησης από τη γερμανική πλευρά, οι απώλειες ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοούμενους, αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης ορεινής μεραρχίας. Σύμφωνα με άλλες γερμανικές πηγές, οι απώλειες έφτασαν τους 6.453 άνδρες. Στο γερμανικό νεκροταφείο Μάλεμε βρίσκονται οι τάφοι 4.465 στρατιωτών του γερμανικού στρατού της μάχης της Κρήτης και της χαρτοχικής περιόδου.
Κατερίνη για την ωραία παρουσίαση του Ευθύνη. Και όλους εσάς που μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Υπάρχει ένα μικρό κέρασμα έξω από όλες γίνεται. Σας περιμένουμε όλους τον Ιούνιο 21 με 25 στα λιβάσματα. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο κριτικό κλέντι. Κάθε μέρα συναυλίες, θα έχουμε έκθεση κριτικών προϊόντων και τοπικών προϊόντων χορευτικά από όλους τους συλλόγους του Δήμου. Θα περάσουμε, φαντάζομαι, πάρα πολύ ωραία. Thank you.